προβληματισμός και έντονη δυσαρέσκεια κατακλείζει το τελευταίο διάστημα τον αγροτικό κόσμο όχι μόνο της Ηλίας αλλά και των όμορων νομών Μεσσηνίας και Ζακύνθου, αφού Γλυοσπόριο και Δάκος έχουν επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις καλλιεργίες τους και το λάδι. Παρουσιάστηκε πρόβλημα με τα λάδια που δεν βγήκανε καλά και έπεσε η τιμή, μπορέσαν οι εμπόροι και το χειριστήκαν να πέσουν οι τιμές. Βγάλαμε ένα καλό μεροκάματο. Το θέμα είναι ότι αυτά τα λεφτά θα πάνε για να καλύψουμε τις ζημίες των προηγούμενων χρόνων. Δηλαδή πριν 2 χρόνια το λάδι είχε 2,20. Είχε προβλήματα, πληρώνουμε εξτρά για να τα γλιτώσουμε, αλλά και πάλι... Ερέτησα. Πόσες φορές. Τρεις παραπάνω και με το Δάκο πάλι που ήταν τα παιδιά. Εγώ μερική μαζί από όποτε... Πότε ρετήσατε τρεις φορές παραπάνω από αυτά που δίνει το... Έξτρα από το πρόγραμμα. Ναι. Για να μην καταστραφούμε. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί που κάνουν λόγο για τη μη σωστή διαχείριση της κατάστασης από τους κρατικούς φορείς, επισημένοντας πως θα έπρεπε να γίνονται περισσότεροι και πιο σωστοί δελωματικοί ψεκασμοί που θα περιόριζαν την καταστροφή. Ψεκάζουν προληπτικά και ούτε ψεκάζουν παρακολουθώντας τις καιρικές συνθήκες. Ψεκάζουν ένα χέρι, μετά αργούν, ψεκάζουν μετά από 35 μέρες. Έχει γίνει ήδη ζημιά ήδη και μετά ψεκάζουν άλλο ένα χέρι, έχει γίνει η ζημιά. Ο κόσμος όμως παθαίνει ζημιά και πληρώνει και παθαίνει ζημιά και μας κοροϊδεύουν επανειλημμένως κάθε χρόνο. Σίγουρα η χρονιά ήταν ιδιαίτερη στο Δάκο και εδώ έπρεπε να έχει προνοήσει το κράτος στις ιδιαίτερες χρονιές να μπορεί να δίνει ένα ψεκασμό παραπάνω για να μπορούσαμε να το καλύψουμε. Τώρα αν βγείτε έξω στα δέντρα, ο Δάκος είναι αμάν, πέφτει απάνω στα μαλλιά μας, μπερδευόμαστε. Τότε με το αεροπλάνο που πέρναγε ήταν καλύτερες ύλες. Με το αεροπλάνο γινόσατε 6 ψεκασμοί, ενώ σήμερα γίνονται 3. Τι και αν η φετινή παραγωγή ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αφού ποσοτικά και ποιοτικά το λάδι που παράχθηκε ήταν από τα κορυφαία των τελευταίων ετών. Η ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου το τελευταίο διάστημα είναι κατώτερη από αυτή που υπήρχε τους προηγούμενους μήνες, αφού οι δολωματικοί ψεκασμοί θα έπρεπε να είναι περισσότεροι και οι ποσοστές καιρικές συνθήκες προκειμένου να μην επηρεαστούν οι παραγωγές. Το λάδι ξεκίνησε καλά ποιοτικώς και ως τα τέλη του Δεκέμβρη είχαμε καλές ποιότητες. Λόγω όμως ότι η παραγωγή, η συγκομιδή του ελαιολάδου δεν τελειώνει το Δεκέμβρη, αλλά τελειώνει γύρω στις 10 Φλεβάρι, ήδη έχουμε αρχίσει και έχουμε πάρα πολύ μεγάλες απώλειες στην τιμή και φυσικά ως προς τα οξέα και στο γλυοσπόριο. Αναλόγως στα οξέα πάει και η τιμή οι εξαγωγής που γίνονται. Το γλυοσπόριο πολλές φορές, τις περισσότερες φορές προέρχεται από το χτύπημα του Δάκου, αλλά μετά και με τη ζέστη, πολλαπλασιάστηκε. Το χειρότερο λάδι είναι 3,40 με 3,50 και το καλύτερο 4,70. Και αναλόγως τις γραμμές του οξέου και του γλυοσπορίου πάει και η τιμή. Εφόσον δεν έχουμε καλές τιμές, δεν ανεβαίνει και το καλό λάδι που λέμε, αυτό που υπήρχε, η τιμή εμπορίου. Ζητούμενο και τους ανθρώπους αυτούς είναι η περίπτωση αποζημίωσής τους και την καταστροφή που έχει υποστεί ο καρπός τους, καθώς και τις επόμενες χρονιές να υπάρξουν έγκαιρα και στον αριθμό που πρέπει οι ψεκασμοί. Από την άλλη, κάθετα στην περίπτωση αποζημίωσης των ζημιών αυτών, από τον ΕΛΓΑ εμφανίστηκε ο πρόεδρός του, Ανδρέας Λικουρέντζος.